Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η ώρα είναι μία. Ερτόπεν. Η έγκυρη ενημέρωση. Ερτόπεν. Η δική σας φωνή ακούγεται. Ερτόπεν. Ο δικός σου σταθμός στους 106,7. Και στο διαδίκτυο. Φίλες και φίλοι καλημέρα ή καλησπέρα αν προτιμάτε Είναι η εκπομπή Πολιτική Διάλογη Σήμερα στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης ο Συμβουλόπουλος και ο Αντώνης Παπαντονίου, Ναύαρχος Εναποστρατεία Καλησπέρα Αντώνη Καλησπέρα Θέμη ε, Λοιπόν, είμαστε εδώ στην φιλόξενη όπως πάντα λέμε και έτσι είναι συχνότητα της Earth Open Φιλόξενοι βέβαια για όλους αυτούς που υποτίθεται ότι, μάλλον όχι υποτίθεται, για όλους όσους παράγουν από εδώ μία εκπομπή ή θέλουν να παράξουν μία εκπομπή και δυσκολεύονται κατά κάποιο τρόπο να βρουν διέξοδο ή τη φωνή τους σε άλλους ραδιοφωνικούς άλλα μέσα μαζική ενημέρωση. ή γενικότερα σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ΕΡΤΟΠΕΝ αποδεικνύει σήμερα και όλη τη διάρκεια των μνημονιακών, της μνημονιακής λέλαπας και των κατοχικών χρόνων που ζει η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια αποδεικνύει ότι είναι μια φωνή η οποία πραγματικά είναι εντελώς διαφορετική αντιστέκεται, αντιστέκεται απέναντι στη βαρβαρότητα αντιστέκεται απέναντι στο μεσαίωνα και στην λέλαπα η οποία συνεχίζει να πέφτει βαριά επάνω σε, αυτό, σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο. Βέβαια, φιλόξενοι για όλους εμάς, φιλόξενοι για όποιους θέλουν να διαμαρτυρηθούν, να αντισταθούν, να αποκαλύψουν, καθόλου φιλόξενοι και καθόλου ευπρόσδεκτοι στα Ερτζιανά δεν είναι για τους κυβερνητικούς και για το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Γιατί από όσο έχετε μάθει ή από όσο γνωρίζετε ή για όσους δεν έχετε μάθει η συχνότητα της ερτοπεν δέχτηκε για μία ακόμα φορά α, πολλωστή φορά τρίτη αν θυμάμαι καλά μία επίθεση στα, στα μηχανήματά της έτσι ώστε να μην μπορεί να βγαίνει στον αέρα ειδικά στα, στα FM η κυβέρνηση επιχείρησε να σιγήσει για άλλη μια φορά την ΕΡΤ Open. Κατάσχεσαν τα μηχανήματα και κατέστρεψαν τους πομπούς. Η ΠΟΣΠΕΡΤ, η Ομοσπονδία των Εργαζομένων της ΕΡΤ, η οποία συντηρεί κιόλας την ΕΡΤ Όπεν, έχει βγάλει ειδική ανακοίνωση γι' αυτό το γεγονός ότι ακογόμαστε ακόμα στα FM ε, υπάρχει και συμβαίνει γιατί πολλοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα αναμεταδίδουν αυτό το πρόγραμμα της ΕΡΤΟΠΕΝ κάποιες ώρες. Ε, λοιπόν, άρα το 106,7% που υπάρχει ε, για, για κάποια διαστήματα συνεχίζει να υπάρχει και στην Αττική από όσο με ενημερώνουν και επίσης η Ερτόπεν βγαίνει από τους 96,5 ε, στα FM, στο, από το εργατικό κέντρο Εύβοιας, ε, στους 97,3% από το Σωματείο Εργαζομένων ε, του Αλουμινίου στη Βιωτία, και βέβαια από το διαδίκτυο ε, όπως ακόμα δεν έχει απαγορευτεί το διαδίκτυο αν και κάτι συζητείτε ακόμα και γι' αυτό ή τουλάχιστον απεργάζονται σχέδια ακόμα και για το διαδίκτυο δεν πειράζει, αριστερή κυβέρνηση είναι ρε παιδιά, θα περάσει. Είναι πώ το λένε, τι να πούμε. Και ε, με αναμεταδίδεται επίση από τον Ι ε, Παύλα Ροή, ε, διαδικτυακό και αυτό σταθμό. Λοιπόν, ξαναλέμε, ε, η εκπομπή Πολιτική Διάλογη είναι η εκπομπή του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, του ΕΠΑΜ, στο μικρόφωνο Συμβουλίου Πλωστέμης και Αντώνης Παπαντονίου και να πω ότι το τηλέφωνο για όποιου θέλουν να επικοινωνήσουν είναι το 6029, 600, συγγνώμη, 2910 για άμεση παρέμβαση ε, στον αέρα και για όσους θέλουν μέσω μηνυμάτων είναι, μπορούν να στείλουν μήνυμα στο 1P ένα κενό να γράψουν το μήνυμα και να το αποστείλουν στο 54045. Ξαναλέω, η επικοινωνία συμβαίνει μέσα από το τηλέφωνο 62910 και μέσω ένα 1π κενό το μήνυμά σας και στο 54045. Λοιπόν, φίλε μου και συναγωνιστή μου Αντώνη, βρισκόμαστε εδώ. Είναι ακόμα μία μέρα, μία βδομάδα ξημερώνει. Σε αυτόν τον τόπο Να πούμε επίσης ότι Κάποια ανηλιμένη υποχρέωση Συγγνώμη για την παράληψη Κάποια ανηλιμένη υποχρέωση Δεν επέτρεψε στον Δημήτρη Καζάκη Που συνήθως βρίσκεται στον αέρα Αυτής της εκπομπής κάθε Δευτέρα 1 με 2 Να βρίσκεται σήμερα μαζί μας Γι' αυτό α, καλύπτουμε εμείς Αυτή την ώρα Λοιπόν, άλλη μία μέρα, άλλη μια εβδομάδα. Πάμε για ένα χειμώνα μπροστά μα. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα της, του 2016, η οποία δεν έχει καμία σχέση με μια ελεύθερη χώρα, με μια ανεξάρτητη χώρα, δεν προσυδειάζει καθόλου προ αυτήν την κατάσταση. Εμεί στο ΕΠΑΜ εδώ και καιρό. Ευτυχ, είμαστε πολύ ευτυχεί που όλο και περισσότερο κόσμο αντιλαμβάνεται ότι διάγουμε μια νέα κατοχή με νέου όρου όχι με τους όρους της παλιάς κατοχής, όχι με τους όρους που γιορτάσαμε στην 28η Οκτωβρίου του 1940 τώρα πρόσφατα, έτσι, όχι με αυτού του όρου, έχουμε νέου όρου, αλλά δεν πάβει να έχουμε κατοχή. Γιατί, φίλε και φίλοι, κατοχή σημαίνει την άσκηση φυσική εξουσία από κάποιε δυνάμει, από αλότριε δυνάμει στην προκειμένη περίπτωση, την άσκηση φυσική εξουσία σε μια χώρα ή σε ένα κράτο, όπω θέλετε, πάρτε το. Την φυσική λοιπόν εξουσία εδώ, δεν την ασκούμε εμείς ως γηγενείς, ως ηθαγενείς, ούτε καν οι κυβερνήσεις μας. Το κράτος είναι παραδομένο, άλλοι αποφασίζουν, εντελώς άλλοι αποφασίζουν, κανένα νομοσχέδιο δεν έρχεται, δεν, δεν συντάσσεται και δεν, δεν υπογράφεται απευθείας στην Ελλάδα, αλλά συντάσσεται και έρχεται από το εξωτερικό. Τώρα από τη Γερμανία, από τις Βρυξέλλες δεν έχει και πολύ σημασία, από αλλού έρχεται πάντως, εδώ... Ούτε καν διαβάζεται, αποφασίζεται και υπογράφεται. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε με κανένα άλλο τρόπο, εκτός από το να πούμε ότι υπάρχει μια ε, νέα κατοχή στη χώρα. Αντώνη. Σαφώς κατοχή υπάρχει και υπάρχει η κατοχή, η κατοχή υπήρχε οπωσδήποτε από την αρχή της επίθεσης που δεχτήκαμε, δηλαδή από το Μάη του 10 αλλά δεν, ήταν, δεν είχε και τα τυπικά χαρακτηριστικά της δηλαδή δεν υπήρχε και η βούλα Mm. Θυμόμαστε πάντα ότι μα λέγανε πω αυτό το επιτρέπει η Τρόικα, εκείνο δεν το επιτρέπει. Να ρωτήσουμε την Τρόικα, να ξαναρωτήσουμε, να κάνουμε έτσι, να κάνουμε αλλιώ με την Τρόικα για οποιοδήποτε ζήτημα. Αλλά τώρα πλέον με, το, με την πρώτη φορά αριστερά δεξιά, αριστερό δεξιά εν πάση περιπτώσει ας το βρουν να μας πούν τι ακριβώς είναι μπήκε και η σφραγίδα και η βούλα τον Αύγουστο με το τρίτο μνημόνιο που ψηφίστηκε. Mm -hmm. Για το τρίτο μνημόνιο, ε, δεν ξέρω τώρα να αρχίσουμε να λέμε και νούμερα, εν πάση περιπτώσει, αν επειδή μπορεί να είναι κάποιο που να το αμφισβητεί, να του πούμε και τα νούμερα, να πάμε να ψάξει να τα δει, να το κοιτάξει και μόνο του. Είναι ο νόμο 4336, 14 του 15, ΦΕΚ 94α, παράγραφο Γ, σελίδα 1014. Όταν πάει εκεί λοιπόν, θα, δει, θα διαβάσει το εξή ωραίο, ότι δεν μπορεί να καμία να, να, να γίνει καμία συζήτηση για να υπάρξει νομική ε, αντιμετώπιση δηλαδή να ψηφιστεί ένας νόμος εάν προηγουμένως δεν συνενέσουν το ευρωπαϊκό ε, η ευρωπαϊκή ευρω... Τράπεζα η ευρωπαϊκή επιτροπή και το διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνεπώς έχουμε την ε, κλασική εφαρμογή της κατοχής διότι δεν δεν αποφασίζεις, δεν έχεις το στοιχείο της κυριαρχίας που είναι καθοριστικό για την ύπαρξη του κράτους. Για να υπάρχει πολιτεία, για να υπάρχει κράτος συντεταγμένο, πρέπει ένα από τα στοιχεία του είναι η φυσική κατοχή ή αλλιώς ε, η άσκηση εξουσία. Δηλαδή, πρέπει να ασκεί εξουσία. Αν δεν ασκεί εξουσία, δεν είσαι κράτο. Γι' αυτό και πολύ χαρακτηριστικά και πετυχημένα ο πρέσβη μα, ο Λεωνίδα, ο, Λε, ο, ο Χρυσανθόπουλο, ε, μα αποκα, αποκαλεί την Ελλάδα πλέον και σωστά δηλαδή, απόλυτα σωστά, πρώην ελληνική δημοκρατία. Πρώην ελληνική. Γιατί είναι πρώην, δεν είναι τώρα ε, πλέον δημοκρατία. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και εδώ, στο σημείο αυτό αγαπητές φίλες και φίλοι και συναγωνιστή Θέμη ε, Θέλω να, ε, να να πω και κάτι ακόμα ότι αισθάνθηκα ένα σοκ όταν διάβασα μια ανακοίνωση που βγάρανε δύο ενώσεις δικαστών mm. ε, με αφορμή την απόφαση του ΣΤΕ για, για τι τα τα μεσαμιμία για, για τις αδειοδοτήσεις, ναι, 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 ναι. Ε, οι οποίες και οι δύο Αναφέρονται στην προάσπιση της δημοκρατίας ότι η ανακοίνωσή τους, η διαμαρτυρία τους δηλαδή, έχει να κάνει με το ότι ε, η, η δημοκρατία θίγει. Εθήγει. Mm. Αξιότιμη. Με, με, με ποιον. Από ε, τι με εθίγη? την απόφαση του. από την κυβέρνηση που. Από το νομοσχέδιο που κατέβασε α, η κυβέρνηση. Ναι, 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 και τον τρόπο α, που α, πήγε α, να. Ναι, τον το, το τρόπο που αντέδρασε η κυβέρνηση στην απόφαση του ΣΤΕ. Μάλιστα. Ότι διακυβεύεται α, η δημοκρατία. Μάλιστα. Και δηλαδή παίρνει σαν, σαν δεδομένο ότι υπάρχει δημοκρατία. Mm -hmm. Και εγώ, ο αφελή. Ε, θέλω να του ρωτήσω, ρε παιδιά, πού τι βλέπετε η δημοκρατία. Πρώτον. πρώτον δύο, υπάρχουν δύο-τρία βασικά θέματα στα οποία Επειδή θα... Το λένε αυτοί. Θα πρέπει να μα <laughs> απαντήσουν ναι. όμω. Έτσι, ναι. γιατί εμεί είμαστε από χωριό και δεν καταλαβαίνουμε, ναι, ρε παιδί μου, να ναι. μας μα το εξηγήσουν. Ναι. Να το κάνουν για να. Ναι. Φραγκοδίφρακα που λέει ο λαό. Mm -hmm. Λοιπόν, πρώτον, 5 ε, Πέμπτου του 10 που υπογράψαν ο κοπηλάτη τη Σύμβαση Δανειακή Διευκόλυνση. Διευκόλυνση, ναι. τέλο πάντων. Ναι. Λοιπόν, που εκχωρεί ανεφόρων και αμετάκλητα την εθνική κυριαρχία. Ωραία. Έτσι. Συνεπώ, από εκείνη τη στιγμή έγινε ένα πραξικόπημα, το κορυφαίο πραξικόπημα. Γιατί υπήρξε σφετερισμό τη εξουσία σύμφωνα με το Σύνταγμα. και τη λαϊκή κυριαρχία. Το, το 120 παράγραφο Συνεπώ, έχουμε σφετερισμό λαϊκή κυριαρχία που, ε, σαν συνέπεια ε, και σαν προέκταση, έχει την κατάρρηση τη δημοκρατία. Την, ε, οπότε πρέπει να εφαρμοστεί ο ποινικό κώδικα στο άρθρο 134 παράγραφο 2 που μιλάει για ισόβια κάθριξη εκείνων οι οποίοι παραβιάζουν τη δημοκρατία. Ωραία. Ερωτώ λοιπόν ένα, ένα αυτό. Δεν το είδανε. Δεν το είδανε. Δύο. Δεν το πήρα χαμπάρι. Δεν, δεν το είδα. Δεν το Δεν το είδαν. Δεν πάντα βλέπουν και όλα. Δεν το είδανε αυτό. Αλλά του το θύμισε. Ο αξιότιμος κύριος Προ Προκόπης Παυλόπουλος μετά από δύο χρόνια αλλά τους το θύμισε το, καλές, το, 2012, με μια συνέντευξη. Το, 2012, το Φλεβάρι το 2012 ψάξτε να το βρείτε Ο σημερινός πρόεδρος ο της πρόεδρος δημοκρατίας, δημοκρατίας τον οποίο, της πρώην δημοκρατίας της πρώην δημοκρατίας σωστό μου ξέφυγε ναι. λοιπόν ε, ε, τον οποίο υπέδειξε πρότεινε για πρόεδρο η κυρία Ζωή mm -hmm. και τον ψήφισε η κυρία Ζωή λοιπόν αυτός ο πρόεδρος το Φλεβάρι του 12, δεν θυμάμαι ακριβώ την ημερομηνία, νομίζω 14 Φλεβάρι, κάπου εκεί. Τότε δεν ήταν, ήταν... ακόμα πρόεδρο τη Ήταν υπουργό ήταν υπουργός, υπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση Παπαδήμιου. Μάλιστα. Λοιπόν, με τι μεγάλε φωτιέ. Ωραίο το Παπαδήμιου. Ναι, ναι, με τι μεγάλε φωτιέ. Mm. Λοιπόν, τότε δήλωσε στο, στην εκπομπή Ανεμολόγιο στο δημοσιογράφο Λαβίθι, ε, στο Sky 100,3. Ναι. Δεν προλάβαμε ε, να το βρούμε εδώ ναι, να το παίξουμε, ναι, 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 αλλά δεν ναι, πειράζει. Δεν προλάβαμε, ναι, θα το πω έτσι, okay. αλλά θα το παίξουμε, θα το βρούμε και θα, θα το παίξουμε, βάλουμε στη θα, ροή. Θα, το, θα 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 παίξουμε κάτι άλλο. Όμως, θα, θα τα παίξουμε, έχουμε, έχουμε πρόσφατο. άλλο δωράκι να κάνουμε για να ακούμε, okay. για να ακούσουμε. Okay. Okay. Αυτό δεν, μπορέ, δεν, προλάβαμε να το βγάλουμε, θα σας το ε, μεταφράσω εγώ, θα σας το μεταφέρω εγώ. Λοιπόν, και είπε το εξή κατά τη διάρκεια τη συνέντευξης, απαντώντας σε μια ερώτηση του δημοσιογράφου, ραδιοφωνική ήταν, ότι ναι παραβιάσαμε το σύνταγμα για να το σώσουμε. Το ακούμε, παραβιάσαμε το σύνταγμα για να το σώσουμε. Το είπε ο άνθρωπος, βγήκε στον αέρα, το ακούσανε όλοι. Και συνέχισε μάλιστα. Και ο δημοσιογράφο μάλιστα. Εκτός έπαθε εκτός από του δικαστέ. <laughs> ο δημοσιογράφο <laughs> μάλιστα και είχε έπαθε, ένα... σοκ. έπαθε Και τον ρώταγε και τον ξαναρώταγε. Εκεί, ναι, ναι, ναι. Και τον ρώτα και τον <laughs> Δηλαδή θέλετε να πείτε κύριε Παπλόπουλε κύριε Υπουργέ. Ναι, ναι, λέει, γιατί Δηλαδή έγινε και κουβέντα επ' αυτού. Ναι. Και... Ναι. και συνεχίζει ο αξιότιμο αυτό κύριο, μέγα συνταγματολόγο, καθηγητή μεγάλο και τρανό λοιπόν συνεχίζει και λέγοντα ότι η κυβέρνηση, αποδεχόμενο ότι η κυβέρνηση Παπαδήμιου είναι κυβέρνηση. Επιβολής, επιβολής, δηλαδή όχι, όχι απόφαση δική μας, επιβολής από ξένες δυνάμεις. Και όλα αυτά οι δικαστές δεν τα ακούσανε, δεν τα μάθανε, τίποτα, δεν, δεν, δεν έπεσε τίποτα στην αντίληψή τους, διότι θα έπρεπε αυτόματα στις 5 Πέμπτου του να εκδώσει ένταλμα σύλληψη ο προϊστάμενο τη Εισαγγελία Εφετών Αθηνών γιατί το έγκλημα διεπράχθη, ήταν αυτόφορο, και να στείλει του αστιφύλακε να συλλάβουν αυ όλου όλους αυτού που παραμείνανε στη Βουλή μέσα από τη στιγμή που έγινε πραξικόπημα. Τελεία και παύλα. Δεν το έπραξε. Το <Τελεία και παύλα> έχει προχωρήσει πολύ, έτσι είναι, για να το κάνουμε λιανά. Έτσι, γιατί να... δεν το έπραξε. Δεν το έπραξε. Δεν το έπραξε. Και κανένας εκπρόσωπος της δικαιοσύνης, κανένα δικαστικό όργανο δεν, δε βρέθηκε ούτε καν να το επισημάνει, ούτε καν να το αναφέρει. Έτσι. 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 και βγαίνουν <coughs> τώρα και, μου, και, μιλάνε οι ενώσεις. Οι ενώσεις ναι, οι ενώσει εκπροσωπούν του δικαστέ. Ναι, το συνδικαλιστικό ναι. του όργανο. Κατα... Εκπροσωπούν να... του δικαστέ. Δικαστέ ναι. είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, μια και το έθιξε, να πούμε δύο πράγματα για την απόφαση του ΣΤΕ και για το πώ εξελίχθηκε και για την αντίδραση τη κυβέρνηση και όλα. Λοιπόν, γιατί. Ε, αυτό που επικρατεί συνήθως, κυρίως ε, σήμερα γενικά αυτή την περίοδο ειδικά από τότε που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η απόλυτη σύγχυση η απόλυτη σύγχυση σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά δεν προλαβαίνει να αποσαφηνίσει και να καταλάβει τι ακριβώς ε, λέει ο ένας τι ακριβώς λέει ο άλλος και τι ποιο είναι αυτό που ακριβώς συμβαίνει ε, πίσω από, από τα επιφαινόμενα Είχαμε έτσι κι αλλιώς μια, ένα νόμο ο, του Παπά, που ήταν αντισυνταγματικός έτσι κι αλλιώς. Από χέρι. Από χέρι, οκ. Okay. Δεν μπορείς να πεις εκεί λοιπόν ότι, ξα... ότι δεν ήταν η σωστή απόφαση κατά κάποιον. Όχι, ήταν σωστή η απόφαση. Υδέως. Έτσι. Καμία αυτό αντίθεση. όμως που πρέπει να πούμε, και αυτό λες εσύ, είναι ότι εδώ, επειδή θίχτηκαν τα συμφέροντα, προφανώς, τα συμφέροντα τα οποία είναι πίσω από την απόφαση αυτά, αυτά τα συμφέροντα εννοώ και έχουν να κάνουν με τους δικαστές και την ερχόμενη ενδεχομένως εξουσία ή αυτή την πραγματική εξουσία ή το οποία, παζάρεμα μεταξύ ή δικαστών το παζάρεμα, και έτσι, και... δηλαδή ουσιαστικά το ΣΤΕ αυτή τη στιγμή φε, φέρεται απέναντι και στην ελληνική κοινωνία αλλά απέναντι και στο κράτο ε, κράτος μας ως το πολιτικό, πολιτικό όργανο και όχι όργανο της δικαιοσύνης, όχι ως δικαστική εξουσία. Φέρεται ως πολιτικό όργανο το οποίο αυτό που το ενδιαφέρει είναι η, η, ο πολιτικός διαδρομισμός και οι συσχετισμοί για τη ε, διαιώνιση ενός καθεστώτος το οποίο συμφέρει γενικότερα και τους ίδιους ή τα συμφέροντα που εξυπηρετούν. Από την άλλη μεριά, για να ολοκληρώσω, Αντώνη μου, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θεωρεί ότι οποιαδήποτε απόφαση ή νόμο κατεβάσει θεωρεί ότι η δικαστική εξουσία πρέπει να είναι υποχείριο της εκτελεστικής εξουσίας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι ούτε η ΜΕΝ... Ε... Ε, μπορούν να λένε ότι βγάλανε ξαφνικά μια δημοκρατική απόφαση τη στιγμή που έχουν παραβιάσει σύνταγμα επανειλημμένο, διαρκώ και αδιαλείπτω από το 2010 όπω λε και δεν είναι μόνο η σύμβαση αυτή, είναι το δεύτερο μνημόνιο, είναι τα μεσοπρόθεσμα, είναι οι εργασιακέ συνθήκε, είναι οι συντάξει. Τι να λέμε, είναι το κλείσιμο τη ΕΡΤ. Πόσα να πούμε για τα αντισυνταγματικά που τα έβγαλαν συνταγματικά. Okay. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία επειδή βγαίνει και καταγγέλει το ΣΤΕ, επειδή. Ε, ήταν αντισυνταγματικό τόσο καιρό και είναι σαν να του λέει: Τόσο καιρό είναι αντισυνταγματικό, γιατί με εμά δεν συνεχίζει να είσαι αντισυνταγματικό. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Φοβερά πράγματα. Έτσι. Είναι ντροπή. Είναι Αυτό ε. δεν ξέρω αν προέρχεται αν είναι αλαζονία τη αριστερά ή α, η αλαζονία των συγκεκριμένων τη αριστερά εισαγωγικά. Έτσι. Με, με, ή των συγκεκριμένων ε, απίστευτων τύπων οι οποίοι έχουν έρθει επάνω θέμι, και εκείνοι. Θέμη, με συγχωρεί πάρα πολύ, αλλά η πολιτική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία κάνει τη δουλειά τη. Είναι αυτή. Εκείνος που οφείλει να την ελέγχει για να υπάρχει μια ευνομούμενη πολιτεία είναι, δικαιοσύνη. είναι η δικαιοσύνη. Εγώ γι' αυτό τα έχω με τη δικαιοσύνη. Ο άλλος είναι εγκληματίας. Εδώ, αυτή δεν είναι κυβέρνηση. Είναι, είναι μια ανώνυμη συμφωνώ. εταιρεία συμμορίας, μια συμμορία ΑΕ, Συμφωνώ. Η οποία έχει πολλούς μετόχους. Οι οποίοι μέτοχοι κατά διαστήματα, ανάλογα με Έτσι. τις συνθήκες που επικρατούν, επιλέγουν ένα διευθύνοντα σύμβουλο. Έτσι. Αυτό είναι. Δεν έτσι, υπάρχει έτσι. κάτι άλλο. Έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή από τη, τη διαχείριση. Στιγμή, ναι. λοιπόν αυτή ε, εγώ, σαν πολίτη, τι υπογραμμίζει την ευθύνη και την οποία τη δικαιοσύνη. Προσβλέπω, προσβλέπω έτσι. στη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη, αγρόν αγοράζει το λιγότερο, είναι απουσα συστηματικά και όχι μόνο απουσα αλλά με επιβαρύνει και όλα με αποφασεις που παίρνει, οι οποίε αποφάσει και και ε, αποδιαρθρώνουν ε, την, την, την κοινωνία ε, ε, γενικότερα... Ευρύτερα, ναι. ε, Βάζουν σε κίνδυνο την δημόσια ασφάλεια και την εθνική ανεξαρτησία οπωσδήποτε. Έτσι. Πρόσφατα είναι, ας με αυτά που ζούμε τώρα με τους μετανάστες, πρόσφυγες και τα λοιπά. Με το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, με όλα αυτά, λοιπόν, δεν μιλάει καθόλου. Εδώ το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, βρε Θέμη, <σχελίδε> προς Θεού, προς Θεού. Τι δεν τειρούν, δεν τηρούν, δεν τηρούν ούτε το σύνταγμα που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει, δηλαδή η συμμορία των πολιτικών. Γιατί στο άρθρο 27 του συντάγματο, οι δικαστές δεν το ξέρουν, ένα να του κάνουμε κανένα μάθημα. Διότι το άρθρο 27 του συντάγματο ορίζει και λέει στην παράγραφο 2 ότι Κανένα στρατό δεν μπορεί να περάσει από την Ελλάδα ούτε να, να, να παραμείνει εάν δεν εκδοθεί νόμο και άκουγε το απίθανο τώρα. Αν δεν ψηφιστεί νόμο, και άκουγε το απίθανο, με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Δηλαδή με 151, με 100 ούτε καν μια αυξημένη πλειοψηφία μπορεί να σου φέρει εδώ στρατό οπωσδήποτε να τον κάνει ό,τι θέλει, να τον βάλει όσο, για όσο θέλει κτλ. Και, και δεν ψηφίσανε ούτε νόμο που να, για το από το σύνταγμά του ναι, που, ναι, που ναι. προέρχεται. Ναι, ναι, ναι. Και δεν βρέθηκε ένα δικαστή να του πει: εδώ, ρε, τι κάνετε εδώ. Γιατί ξέρουν πολύ καλά οι δικαστέ, αυτό που ξέρουν οι φοιτητέ στο, στο, Πανεπιστήμιο, ότι νόμος είναι, ο, ο, ο νόμο είναι ο κανόνα δικαίου που, 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 συμβαδίζει, που υπηρετεί το σύνταγμα. Όπω λέει το παράγραφο 2 του άρθρου 120. Έτσι. Ποιο νόμο υπηρετεί το Σύνταγμα, ποιο και μάλιστα το 27 έχει και άλλο ένα απίθανο, άλλη μια απίθανη διάταξη στην πρώτη παράγραφο που λέει ότι ε, ε, κανένα τμήμα ε, της ελληνικής επικράτειας δεν μπορεί να, παραχωρηθεί, να παραχωρηθεί σε ξένε δυνάμει, εάν δεν υπάρξει νόμο που να έχει ψηφιστεί με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Δηλαδή, σε λίγο θα δούμε τη Θράκη να τη δίνουν στον Γιώργο, το, τη, τη, την Πελοπόννησο στον Τάσο Έτσι. και ούτω καθεξή, γιατί έχουν το δικαίωμα να το κάνουν 151 απαταιώνε. Ακριβώ. Εδώ και μέσα και είναι και 300 απαταιώνε. Τίποτα. Ναι, βέβαια, δεν ναι, είναι 151, ναι, λέω, έτσι, θέλουν μόνο 151. 300. Οι άλλοι του περσέβουν. Και, και έχει και έχεις ένα δικαστικό σύστημα, έχει μια δικαιοσύνη, η οποία είναι απούσα συστηματικά, και ε, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι ο μισθό τη. Η σύνταξή τη. Αυτό είναι τώρα. Κοίταξε να Τα δεις. αναδρομικά του. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δει. Επειδή δηλαδή του βγάλανε από στη φορά. Και αντισυνταγματικά είναι όλα τα άλλα. Του μπακάλι, του μανάπι, του χασάπι, α πούμε. Όλα τα ναι, άλλα ναι, ναι. είναι αντισυνταγματικά. Του, ναι, ναι. του Καστανά. Ναι. Το πρόστιμο για τον Κουλουρτζή, α πούμε, κτλ. Είναι πολύ ακριβώς. ωραία. Είναι προβλεπόμενα. Είναι νόμιμα. Το μόνο που δεν είναι νόμιμο είναι ο μισθό του, η σύνταξή του. Τα... Έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία. Έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία. Και εγώ καλό. τον προϊστάμενο τη Αγγελία Εφετών Αθηνών. Να εκδώσει αυτή τη στιγμή εντάλματα σύλληψη γιατί το έγκλημα αυτό είναι διαρκέ. Γιατί κάθε, κάθε μέρα ε, ανανεώνεται, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί η δημοκρατία, άρα είναι συνεχώ. συνεχόμενο. Είναι, είναι, είναι διαρκέστατο, διαρκές, διαρκές. όχι απλώ διαρκέ. Γιατί έχει κρατήσει και 6,5 χρόνια τα ρημάδια μέχρι τώρα. Και να του παραπέμψει αμελητή, όπω λέμε, δηλαδή άνευ υπετίου για κατάλυση του συντάγματο. Ε, σύμφωνα με το 120 παράγραφος 3 σφετερισμό και 134 παράγραφος 2 για ε, την ε, κώδικα κώδικα. απώλεια εθνικής κυριαρχίας Έτσι. Ακριβώς λοιπόν, ε, ανακεφαλαιώνοντας αυτή την περίπτωση για να το ξεκαθαρίζουμε όσο γίνεται καλύτερα και ξανά και ξανά Ούτε ε, το ΣΤΕ δικαιούται να λέει αυτή τη στιγμή ότι έβγαλε ότι υπερασπίστηκε τη δημοκρατική νομιμότητα, τη στιγμή που είναι όπως τα είπε ο Αντώνης πριν, να ε, μην τα ξαναλέω, ούτε από την πλευρά της η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να επικαλείται ε, και να, να λέει ότι δεν την αφήσανε να βάλει και να φτιάξει τη διαπλοκή. Ας μην... Προχωρήσω παρακάτω γιατί καταντάει γελίο το να λέμε ε, ότι διαπλοκή είναι ο κύριος Βαρδινογιάννης και ο κύριος ε, Κοντομινάς όπου δεν θα παίρνανε άδεια και διαπλοκή δεν είναι ο κύριος ε, Μαρινάκης και ο κύριος Αλαφούζος που συνεχίζουν να παίρνουν. Αν, αν τόσο πολύ κόπτεστε για τη διαπλοκή αφήστε παιδιά μη μασώνετε άλλο από τη διαπλοκή σας παρακαλούμε πολύ μη μασώνετε άλλο. Οι πρώτοι Έτσι... διαπλοκόμενοι είναι οι ίδιοι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πρώτο ε, μουσικό, έτσι, μια μουσική παρένθεση ε, και να πω κιόλα μεγάλη μου παράληψη ότι ο Γιάννη Ασημακόπουλο είναι στον ήχο και τον ευχαριστούμε πολύ. Μα δίνει τη δυνατότητα να ακουγόμαστε. Έτσι, πάμε. Ερτόπεν, er η έγκυρη ενημέρωση. Ερτόπεν, er η δική σα φωνή ακούγεται. Ερτόπεν, er ο δικό σου σταθμό στου 106,7 και στο διαδίκτυο. Πολιτική διάλογη, η εκπομπή του ΕΠΑΜ του Ενιού Παλαϊκού τόπο στο μικρόφωνο Αντώνη Παπαντονίου και ο Θέμη Συμβουλόπουλο. Ξαναλέω σήμερα α, μια ανελημμένη υποχρέωση του Δημήτρη Καζάκη, δεν, τον, ε, τον, δεν του επέτρεψε να βρίσκεται εδώ. Α, καλύπτουμε εμεί όμω βέβαια εδώ την εκπομπή και να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά από τον αέρα την ερτόπεν για τη φιλοξενία, μια Ερτόπεν η οποία βάλεται και αυτοί όπω βάλονται όλοι όσοι προσπαθούν να, να αρθρώσουν ένα διαφορετικό λόγο σε αυτή την χώρα. Τώρα λέγαμε λοιπόν και ολοκληρώσαμε σχεδόν για το ζήτημα τον ΜΜΕ και το, την αντίδραση τη δικαιοσύνη, την αντίδραση αυτή τη κυβέρνηση. Και απλά εγώ ήθελα να συμπληρώσω σε αυτή την ιστορία ότι ασχοληθείτε αυτό μας λένε, ασχοληθείτε παιδιά με αυτό, ασχοληθείτε με τα ΜΜΕ, ασχοληθείτε με το ποιος έχει δίκιο μέσα σε αυτό, το απίστευτο, σε αυτό τον απίστευτο βάλτο, αν έχει δίκιο το ΣΤΕ, αν έχει δίκιο αυτή η κυβέρνηση ή πού σε εκείνο έχει δίκιο αλλά στο άλλο δεν έχει. Ασχοληθείτε με αυτό και αφήστε όλο το υπόλοιπο, μην δίνετε σημασία στο όλο το υπόλοιπο. Που έχει ξεπουληθεί όλη η χώρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομική υπόσταση ουσιαστικά στα νησιά μας παραδείγματο χάρη εκεί που η κατάσταση με το προσφυγικό μεταναστευτικό έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο ουσιαστικά δεν υπάρχει παρουσία του κράτους αναμένεται να αυξηθούν και τα κύματα της μετανάστευσης από την πλευρά της είναι παραδομένο όλο το πράγμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία φροντίζει για το καλό της Ελλάδας όπως βλέπετε, φροντίζει ιδιαίτερα για την οικονομική της άνθηση, την ανάπτυξη και για την ευημερία των πολιτών της άρα εσείς ασχοληθείτε με τον κύριο Πολίδωρα τώρα ο οποίος έρχεται πολύ ωραία να, 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 να ε, διανθίσει και να πώς το λένε, να αλατοπιπερίσει αυτή την ιστορία για να έχουμε να ασχολούμαστε οι δεξιοί και οι αριστεροί με το αν ο ο Καραμαλικός θα την πέσει στο Μητσοτακέικο και αν το Μητσοτακέικο ε, είναι μαζί με, τον, ε, μαζί με αυτή την παράταξη και πόσο δίκιο έχει ο Τσίπρας και λοιπόν ε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατέ, ε, ε, κοντεύουμε στο τέλος μας κοντεύουμε σε μια κατάσταση όπου πραγματικά η νέα γενιά η οποία ήδη από, ε, 12, τα παιδιά που ήταν 12 χρονών είναι σήμερα 18 όταν το 2010 μπήκε, μπήκαμε στις δανειακές συμβάσεις και αρχίζουν και συνηθίζουν μια Ελλάδα της υποτέλειας, της υποταγής, του ξεπουλήματος και παίρνουν πλέον ως δεδομένη αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι όσο προχωράει και όσο βαθαίνει αυτό, τόσο πιο γρήγορα, θα ξεπερ... τόσο πιο αργά και... και... δύσκολα θα μπορούμε να ξεπερδέψουμε. Δεν είναι τα πράγματα έτσι, δεν είναι καθόλου καλά, δεν, θέλω, δεν το λέω για να Πώ το λένε, για να εκφοβήσω ή για να, για να κινδυνολογήσω, αλλά δυστυχώ ε, αυτή, η, από το 2015 και μετά, ε, αυτό που λέγαμε ότι δολοφονήθηκε η Ελπίδα, σκοτώθηκε η Ελπίδα, ε, δεν είναι απλά μια πραγματικότητα, είναι ένα απίστευτο βίωμα που συμβαίνει και πρέπει να το δούμε πάρα πολύ, να δούμε πώ μπορούμε να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μα κυριολεκτικά, να το κάνουμε προσωπική μα υπόθεση. Πώ είναι προσωπική μα υπόθεση η επιβίωσή μα. Δεν υπάρχει προσωπική επιβίωση αν δεν επιβιώσει η χώρα, φίλε και φίλοι. Εάν δεν επιβιώσει αυτό ο τόπο, αν δεν επιβιώσει αυτό που λέγεται Ελλάδα, όχι ω brand name, αλλά ω φυσική και ε, ως φυσική οντότητα, ω ως φυσ... ως λαό και ω έθνο. Α μην ξεγελιόμαστε. Έτσι, δεν μπορεί να κατηγορούμαστε σήμερα όσοι υπερασπίζουμε τα πάτρια εδάφη ως εθνικιστές ή ρατσιστές ή ξενοφοβικοί ή οτιδήποτε άλλο. Έλεος, έλεος, έλεος. Λοιπόν, και για να, για να πούμε και για να γυρίσουμε στα θέματα κατοχής και παραβίασης του συντάγματος, γιατί σας έχουμε ένα πολύ ωραίο δωράκι, αν και λίγο περασμένο, αλλά όχι ξεχασμένο, έτσι, ειδικά από μας, εγώ θα ήθελα να πω ότι... Ε, δεν είναι ανάγκη για να πεις ότι έχεις κατοχή γιατί πολλοί το λένε α σε παιδάκι μου ειδικά κάποιες, κάποιες γιαγιές, γιαγιούλες οι οποίες είχαν ζήσει την κατοχή και λένε ε, δεν είναι αυτό κατοχή έπρεπε να έχει ζήσει την κατοχή για να δεις λοιπόν δεν είναι ανάγκη να έχεις πολύ βόλα δεν είναι ανάγκη να έχεις τους Γερμανούς με τις μπότες και η πείνα να είναι τόσο φανερή για να πεις ότι έχω κατοχή. Μην, μην, έχουμε στο μυαλό μας και συγκρίνουμε και παραλληλίζουμε αυτές τις ασπρόμαυρες εικόνες των παλιών ντοκιματέρ που μας έδειχναν πώς είναι η κατοχή και τις είδαμε και πρόσφατα ε, λόγω της επαιτίου. Όχι. Κατοχή συμβαίνει να έχεις και με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κατοχή συμβαίνει να έχεις και με ίντερνετ, όπου το 99% της πληροφορίας είναι προ ε, προς την κατεύθυνση να μην καταλαβαίνει τίποτα. Κατοχή σημαίνει να έχεις το αυτοκίνητό σου, αλλά να μην μπορείς να βάλεις βενζίνη. Κατοχή σημαίνει να έχεις ε, Απίστευτε υποδομέ από νοσοκομεία, αλλά να μην έχει πρόσβαση σε αυτά τα νοσοκομεία. Κατοχή σημαίνει να έχει εκπαίδευση, αλλά η, 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 η πρόσβαση στην εκπαίδευση να μην είναι ισότιμη. Κατοχή σημαίνει να έχει 60% στου νέου ανεργία. Κατοχή τέλο σημαίνει να έχει μείωση του πληθυσμού. Και μείωση του πληθυσμού έχει από το 2011 συνεχή και διαρκώ αυξανόμενη. Φίλε και φίλοι, έχουμε 120.000 λιγότερου ε, Έλληνε κατοίκου από το 2011 μέχρι σήμερα. Μία ολόκληρη πόλη, μία πάτρα έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, έχουν φτάσει βέβαια το θράσο του, το θράσο όλη του πολιτικού συστήματο. Γιατί μην νομίζετε ότι διαφορετικά τα κάνει ο Τσίπρα από το Σαμαρά, απλά ε, διαφορετικέ προτεραιότητε βάζουν στη διαχείρισή του. Ουσιαστικά μία είναι η κυβέρνηση η κυβέρνηση της κατοχής των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Είτε είναι μπλε, είτε είναι ξεφτισμένο κόκκινο, ή αύριο μεθαύριο θα είναι κίτρινο ή οτιδήποτε άλλο. Οκ. Okay. Θα παρακαλούσα τον Γιάννη, τον Ασημακόπουλο, προς επίρροση της θρασίτητας των εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος, να μας βάλει να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Από το καλοκαίρι του 2015, περίπου ένα μισή χρόνο πίσω, ένα χρόνο και κάτι μήνες, από μία σέντεξη του κυρίου Μέη Μαράκη, τότε. Προέδρου της, προσωρινού προέδρου της Νέας Δημοκρατίας μια συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου ήταν πρόσφατο το δημοψήφισμα μόλις είχαμε ξεμπερδέψει με το δημοψήφισμα και η συνέντευξη δόθηκε λίγο μετά στο Real FM στο, Real FM, ε, στο ραδιόφωνο και στον κύριο Χατζηνικολάου πάμε να ακούσουμε είναι 2-2,5 λεπτά ένα αποσπασματάκι και μετά να το σχολιάσουμε μάλιστα ψηλά και πρέπει να σας πω ότι εκείνη την ημέρα όλες οι ηγεσίες έτσι. Είχαμε και ψυχολογικά, αν θέλετε, καταρρεύσει και πολιτικά. Τα δε exit polls εκείνη τη ημέρα στα κόμματα έδιναν ότι αν γίνουν εκλογέ θα πάρει 15-16 Νέα Δημοκρατία και πάνω από 40 ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ενώ θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσαμε, όπω ε, όπως θυμάστε, την ίδια ώρα πριν καν βγουν τα αποτελέσματα, ο κύριο Σαμαρά παραιτήθηκε. Μου, μου έκανε την τιμή και μου ανέθεσε την ηγεσία του κόμματο. Και ταυτόχρονα πρέπει να σα πω ότι εγώ Αυτό πώ έγινε. Έμουν δηλαδή, πάρα πολύ προβληματισμένο. Τώρα ρωτώ για λόγου ιστορικού. Σα κάλεσε και σα το πρότεινε. Έχω πληροφορηθεί ότι εσεί αρχικά αρνηθήκατε. Ότι ήσασταν στην αρχή αρνητικό. Και θέλω να ρωτήσω και τι στάση. Τήρησε στο θέμα αυτό την ίδια περίοδο ο άλλο πρώην Πρωθυπουργό, ο Κώστα Καραμαλή. Πρέπει να σα πω και, Χατζηγολάου, ότι οι ώρε εκείνη τη στιγμή ήταν κρίσιμε και έπρεπε να ληφθούν σημαντικέ αποφάσει. Και έπρεπε ταυτόχρονα να βρούμε τη λύση με την οποία το όχι θα γινόταν ναι. Και αυτό γινόταν κιόλα στην ώρα που τα τελικά επίσημα αποτελέσματα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί. Πρέπει να σας πω ότι έπαιξε πολύ θετικό ρόλο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος επικοινώνησε και με το εξωτερικό και με τους θεσμικού παράγοντες, όπως κάτι επανάληψη έχει γραφτεί. Επικοινώνησα και εγώ με πολλούς θεσμικούς ε, ευρωπαϊκούς παράγοντες, οι οποίοι με έπεισαν ότι έπρεπε να αναλάβω αυτή την κρίσιμη δύσκολη ώρα, γιατί από ό,τι βλέπαμε δεν υπήρχε και κανείς άλλος, ο κ. Σαμαράς ήθελε να αποχωρήσει ούτως ή άλλως και ταυτόχρονα είχα και τη διαβεβαίωση ότι θα προχωρούσαμε σε σύσκεψη αρχηγών στην οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και είχε βγει προς τα έξω ως φήμη ότι και ο κ. Βαρουφάκη θα άλλαζε ο οποίος θεωρείται και ο κατεξοχήν υπεύθυνο για το ότι πηγαίναμε στα βράχια. Λοιπόν, δεν ξέρω, το συνειδητοποιήσαμε αυτό που ακούσαμε. Να το συνειδητοποιήσουμε λιγάκι, έτσι. Ε, Α δώσω λίγο το λόγο στον Αντώνη. Έλα, Αντώνη. Αχ, θα το ξαναπώ, Θέμη, δεν αντέχω. Ο κύριο Προστάμενο Αγγελία Εφετών Αθηνών. Αναζητείτε. Παρακαλώ, όποιο τον εντοπίσει, να τον παρακαλέσει να πάει στο γραφείο του και να εκδώσει ένταλμα, εντάλματα σύλληψη εναντίον όλων για εσχάτη προδοσία και σφετερισμό εξουσίας. Μάλιστα. Αυτό γιατί το λες τώρα, αυτό που ακούσαμε σήμερα, τώρα, δηλαδή πριν, πριν δευτερόλεπτα, ε, συνιστά ε, πράξη κάτι της προδοσία. Δηλαδή Συγχώς. είναι μια ομολογία του είναι κυρίου Μέντερ. Είναι ομολογία εδώ, δεν χρειάζεται να αποδείξει. Είναι, είναι ομολογία, έτσι. Δεν χρειάζεται να Δηλαδή εδώ μα το λένε στο, μόνοι του. Όπω και στον Παυλόπουλο. Mm. Δε, παιδιά, κοιτάξτε, έντε κάτι. Λέμε πολλέ φορέ ότι πώ να τα αποδείξουμε αυτό, πώ θα τα αποδείξουμε εκείνο, να αποδείξουμε μετά. Εδώ δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα γιατί υπάρχει ομολογία ενοχή. Υπάρχει ομολογία οι ίδιοι ομολογούν την ενοχή τους. Δεν χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία. Η, η, το, το δικαστήριο δηλαδή δεν, δεν δικαιούται να ασχοληθεί παραπάνω από πέντε λεπτά. Δηλαδή να, να, να διαβάσει το κατηγορητήριο. Την ακροαματική διαδικασία χρειάζεται το, μόνο. Το, 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 ναι, το κατηγορητήριο. Το, το, το δηλαδή. κατηγορητήριο να καλέσει του κατηγορούμενου να απολογηθούν και να βάλει την ποινή. Τίποτα άλλο. Έτσι. Δεν χρειάζονται μαρτυρικέ καταθέσει. Γιατί οι άνθρωποι το έχουν ομολογήσει μόνοι του. Τι μα είπε λοιπόν ο κ. Μημαράκη εδώ για να το βάλουμε λίγο, να το κάνουμε λιανά και για τον κόσμο μα και του ακροατέ. Ο κ. Μεϊμαράκη ενώπιον μικρό στον κύριο Χατζη Νικολάου, ε, βέβαια και ο Χατζη Νικολάου ε, γαργάρα, δεν το συζητάμε. Ε, έτσι, ε, γαργάρα, κανονικά. Λοιπόν, ε, είναι έγκριτο όμω. Ε. Αφού είναι έγκριτο, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, α, είπε ότι ε, ο νου μα και ο λογισμό μα ήταν ε, πώ θα αλλάξουμε το όχι και θα το κάνουμε ναι. Και μάλιστα ο, ε, πήρε τι διαβεβαιώσει. Από πού τι πήρε τι διαβεβαιώσει. Έτσι. Από την κυβέρνηση, από τον κύριο Τσίπρα. Από πού, από το εξωτερικό, από πού τη πήρε. Από απόρριψη ε, Μια είναι. Από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, γιατί ε, τον βέβαια. ανέφερε. Γιατί και ασχολήθηκε είπε... και αυτό. Έτσι, γιατί είπε ότι. Ε, βοήθησε. Έκανε ο... παρέμβαση βοήθη... και, και στου έξωθεν και τα λοιπά. Βοήθησε, πούμε, βέβαια, τα μέγιστα της ο κύριο Παυλόπουλο. Τι ο βοήθησε. Έχει και προπηρεσία από το Φλεβάρι του 12. Βοήθησε να γίνει το όχι, ναι. Ναι, δεν την έβαλα όλη την συνέντευξη. Ο κύριο Μεϊμαράκη έλεγε πριν ότι ένα δημοψήφισμα είναι δεσμευτικό έτσι, όταν πώς το λένε, συμμετέχει πάνω από το 60% του ελληνικού Πού λαού. Πού το βρήκε αυτό, Έτσι. Να μου το πει και εμένα λοιπόν, λιγάκι. Ναι. Λοιπόν, να το έ... διαβάσω κι εγώ λίγο κάπου. Ναι, έλα, δεν υπάρχει. Αυτό δεν, υπάρχει δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι, είναι αυτό είναι, όχι μύθο. Μύθος. Είναι, είναι παραπλάνηση, για να μην πω αποπλάνηση του κόσμου. Ναι, απλά υποτίθεται ότι δεν νομιμοποιείται, α πούμε, κατά δεν, κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει, δεν νομιμοποιείται και, και νομιμοποιείται. Όπω νομιμοποιούνται αυτοί κοι, από το. Το κοιτάπι δεν το γράφει. Έτσι. Λοιπόν, όπω επίση δεν ακούσατε, γιατί είναι λίγο πριν και δεν ήθελα να το βάλω όλο, ότι ο κ. Προσβλήλου ήταν κατά του δημοψηφίσματο. Ο Παυλόπου, λιώ, ο κ. Μεϊμαράκης, ήταν κατά του δημοψηφίσματο. Εισηγήθηκε στο κόμμα του υπέρ τη αποχή να λειτουργήσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τον ακούσανε γιατί παρασυρθήκαν από τι δημοσκοπήσει. Βέβαια, ο κ. Μημαράκης είναι πάρα πολύ δημοκράτη, διότι τα δημοψηφίσματα βγάζει σπυράκια με τα δημοψηφίσματα. Και γι' αυτό ήταν υπέρ τη αποχή, διότι κατάλαβε ο κ. Μημαράκη και εδώ πρέπει να του βγάλουμε, να το δώσουμε ένα εύσημο, κατάλαβε ότι ο λαό μα θα ψηφίσει 60 και 70% υπέρ του σταματήματο αυτή τη πολιτική και θα ψήφιζε όχι. Ό,τι και να του βάζει μπροστά. Και καταλάβαινε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το όχι. Γι' αυτό εισηγήθηκε την αποχή. Βέβαια, όλοι οι δοσύλλογοι συ συ συμπεριφέρονται με αυτόν ε, τον τρόπο. Ε, συγγνώμη, Έτσι? Συγγνώμη, αλλά ξέρεις μου, τι μου κάνει εντύπωση, τρομακτική εντύπωση. Το θράσος το οποίο έχουν ναι. να ομολογούν την ενοχή του. Απροκάλυπτα δηλαδή που σημαίνει ότι δεν νοιάζονται για τίποτα είναι τόσο θρασίς, γιατί γιατί ίσως μήπως γιατί ξέρουν ότι δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο από εκείνους Ακριβώς. οι οποίοι θα έπρεπε να επέμβουν επαναλαμβάνω δικαιοσύνη. Ναι. Δεν διατρέχουν κίνδυνο και από τη δικαιοσύνη. Και γι' αυτό είναι ασίδωτη. Και η δικαιοσύνη δεν διατρέχει κίνδυνο από εμά, που δεν βρίσκεται σήμερα ένα εφιάλτη όπω είχαμε στην αρχαία Ελλάδα. Ακριβώς. Τον εφιάλτη εννοώ του Σοφονίδου, και όχι ναι. τον εφιάλτη των Θερμοπυλών ε, εννοεί, που εννοεί, πρόδωσε. Εννοεί, εννοεί, τον εφιάλτη ε, ο οποίο πήγαινε και έβγαζε του δικαστέ από τα σπίτια του. Ναι. Γι' αυτό βγήκε και η, η παροιμία που λέει σήμερα. Είχα εφιάλτη το βράδυ. Βλέπω δεν μπορούσαν να κοιμηθούν <laughs> οι δικαστέ τότε από τις αυθερεσίες της δικαιοσύνης της εποχής και είχαμε, μια, είχαμε το λαό εκείνη την εποχή και τον με μπροστάρι τον εφιάλτη του Σοφωνίδη να πηγαίνει να τους ξυπνάει το βράδυ και να τους σέρνει στα λαϊκά δικαστήρια της Ηλιαίας για να τους δικάζουν και να τους εξωστρακίζουν. Γι' αυτό βγήκε είχα εφιάλτη και δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Έτσι, όχι για τον εφιάλτη. Δεν λάβο. έχουμε σήμερα τέτοιου. Δεν έχουμε. Έχουμε δηλαδή, αλλά. Ναι, <laughs> καλά. Θα φανούν πολύ. Θα φανούν. θα φάνουμε. Τέλο πάντων. Θα πολύ. Φανούνε, ναι, θα 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 πολύ. Λοιπόν, ε, και ξαναγυρίζουμε στο θέμα. Ε, άκρος ε, άκρα ομολογία. Έτσι, του κυρίου... απόλυτη. απόλυτη ομολογιά. Άκουσα απόλυτη ομολογιά. Απόλυτη. Είμαι ένοχο. Δηλαδή, σου λέει, σου λέει και ο ένα και ο άλλο: Είμαστε ένοχοι. Αυτ... Ελάτε να μα δικάσετε. Αυτό, και 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 δεν ισχύει ποινικέ Ο νου μα και ο λογισμό μα ήταν πώ θα αλλάξουμε το όχι και θα το κάνουμε ναι. Δεν ε, έχει ξαναλεχθεί τόσο απροκάλυπτα και ανοιχτά. Ο κύριο Μημαράκη ήταν στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών την Δευτέρα 6 Ιουλίου yeah, yeah. μετά το δημοψήφισμα στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών ήταν και ο κύριος Κουτσούμπας μόνο Χρυσή Αυγή δεν ήτανε και ο κύριος Κουτσούμπας ο οποίος δεν βγήκε να καταγγείλει το τι ακριβώ υπόθηκε εκεί. Έχει και ο κύριο Κουτσούπα και το συγκεκριμένο. Όλοι το ευθύνε, Εδώ. Έτσι. Όλοι. Άλλωστε, έχουν από χέρι θέμε. Συγγνώμη για τη διαφορά. Ο νού έρα... μα ήταν. Γιατί τι λένε, συγγνώμη να το ναι. ολοκληρώσω, ναι. να μην το χάσω. Ναι, ναι. Τι λένε ότι έπρεπε ναι. να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι, είναι, ναι. είναι η εθνική στρατηγική τη χώρα. Ναι. Ποιο. Συγγνώμη, συγγνώμη ποιά εθνική στρατηγική της χώρας είναι η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, έχει επιβάλει καθεστώς κατοχή αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι αυτός που το αποφασίζει αυτό. Έτσι. Έλα. Για μένα κομβικό σημείο είναι ο Μάης του 10. Από τη στιγμή εκείνη και μετά θα το τονίζω και θα το λέω και θα το ξαναλέω όσο κουραστικό και να ακούγεται ενδεχομένως από κάποιους, είμαστε σε κατοχή. Συνεπώς όλοι όσοι έχουν περάσει από εκεί μέσα, όχι ο Κουτσούμπας τώρα, ο Κουτσούμπας και πριν, η, η προκάτοχός του, όπως η, 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 τη λέγαμε η κυρία Παπαρίγα. Παπαρίγα, που ήταν από πριν, μένανε μέσα σε μια βουλή που ήταν πραξικοπηματική, τελειώσαμε ήταν πραξικόπημα, ήταν μια δικτατορία. Ήτανε, δηλαδή, αυτό, αυτό το 300 εκεί μέσα ήταν ένα, ε, ένα, συνοθήλευμα ανάλογο και όμοιο με τη Συμβουλευτική Επιτροπή του Παπαδόπουλου. Τίποτα δεν υπήρχε και δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Και μάλιστα, Ρεσί Αντώνη, τη στιγμή που εκτό ότι το παραδέχονται πια και το λένε οι ίδιοι, καλή ώρα που σας ακούσαμε εδώ τον, τον πρώην αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουμε και του θεσμού, Έχουμε το Δέλτα Νιτάφ με τι εκθέσει του πλέον. Έτσι, τι, πρόσφατα, ξαναθυμίζω, ανεξάρτητο γραφείο αξιολόγηση. Δέλτα Νιτάφ. Ε, έκθεση κόλαφο για το πώ μπήκαμε στα μνημόνια. Γύρισε η, το ίδιο αυτό το γραφείο αξιολόγηση. Να μου πείτε, γύρισαν τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι. Καμιά φορά συμβαίνει αυτό, φίλες και φίλοι, συμβαίνει γιατί ε, ακόμα και το ΔΝΤ έχει κάποιες διαδικασίες και κάποια δομή. Όπου υπάρχει, α πούμε, αυτό το ανεξάρτητο γραφείο που έκανε μια έρευνα. Και αυτή την έρευνα δεν είχαν πρόβλημα να τη βγάλουν στη δημοσιότητα. Κουν... Γιατί, να σας πω και κάτι, κουνιέται κανένας. Δεν κουνιέται κανένας. Όμως η ίδια η έκθεση από μόνη τη λέει ε, ότι υπήρχαν, υπάρχουν ευθύνε στη, στη διοίκηση, στο ΔΣ του ΔΝΤ, κατηγορώντα αμε... εμέσω ή αμέσω για, για δόλο απάτη. Για και είπανε ότι βάλαμε την Ελλάδα σε, μια καταστροφική, σε ένα καταστροφικό πρόγραμμα για να σωθούν οι τράπεζε και το ευρώ. Μιλάει αδόλο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, αυτό δεν και... γύρει εδώ είτε στη δικαιοσύνη είτε στους πολιτικούς πολιτικού. Τίποτα μας. που Τίποτα. σε κανένα. Και, και, όχι μόνο. Και άλλο, και άλλο, και άλλος, έτσι, συλλογικό φορέα πέρα από τον ΟΗΕ. Ε, με τι εκθέσει που έχει βγάλει κατά διαστήματα για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η, στην Ελλάδα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η, η, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η ΦΙΝΤΑ yeah, επίσης. Αλλά yeah. ε, ακόμα και η Το το Ευρωπαϊκό λοιπόν. Κοινοβούλιο, η ναι, ναι, ναι. ίδια η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που, έ, που ήρθε εδώ και έκανε μια έρευνα και έβγαλε μια έκθεση η 14-17 Μάρτη του 2014 σιγουρο μαρτης Μάρτη 14-17, γιατί συνέπεσε να βγάλει μία ο και μία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ένα 14-17. Γι' αυτό δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία ήταν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά όποια και να ήταν από τις δύο, λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει το, το πώς καταλήγει η κατάληξη τη έκθεση που αναφέρει το εξή, ότι στην Ελλάδα καταπατήθηκαν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταπατήθηκαν δηλαδή, ε, καταπατήθηκε δηλαδή το πρωτογενές δίκαιο, δηλαδή οι συνθήκες ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα λέει το Ευρω... η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήρθε να ελέγξει, να κάνει έναν έλεγχο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μάλιστα η έκθεση αυτή έχει τη σύμφωνη γνώμη και του Γραφείου Συνταγματικών Υποθέσεων της, της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου mm. και του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή και οι ίδιοι ακόμα ομολογούν, ομολογούν οι ίδιοι αυτοί οι μαφιόζοι, οι ίδιοι ομολογούν ότι στην Ελλάδα ε, καταπατήσανε και το δικό τους Δίκαιο ναι, όπως δηλαδή, μετάξει, Λειτουργούν το οι μηχανισμοί του είναι... σε ένα βαθμό. Γι' αυτό δηλαδή, τα βγάζουν αυτό. Είναι, είναι Και έχει εδώ πέρα να Εδώ δεν ακούει κανεί. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν ακούει κανεί. Άρα αυτά τα κόμματα τη αντιπολίτευση τη αξιωματική, τη Ελλάδο ω αντιπολίτευση. Αυτά τα επαναστατικά όλη, κόμματα. Όλοι, όλοι, όλοι. Συγγνώμη, δεν ασχολούνται όμω τα επαναστατικά κόμματα με αυτά. Όχι, δεν ερκόλυνο. ασχολούνται ναι, με αυτά εντάξει. τα επαναστατικά κόμματα, γιατί δεν προκύπτει ο σοσιαλισμό μα. Θα κάνουν επανάσταση, θα κάνουν την επανάσταση, την ετοιμάζουν για να καταργήσουν τον καπιταλισμό. Τώρα, να, όπου να mm. είναι, το, το, τον έχουν μισοκαταργήσει. Γιατί βεβαίω όταν πάψουν να υπάρχουν άνθρωποι, δεν θα έχει αντικείμενο και ο καπιταλισμό. Λοιπόν, κοντεύουμε να εξαθλειωθούμε τελείω εμεί να πάμε στον Άγιο Πέτρο. Οπότε τι καπιταλισμό. Το καταργήσαν τον καπιταλισμό αυτόματα. Ακριβώ. Με, τι να, είναι, είναι με τι να ασχοληθεί ο Με καπιταλισμό, αφού δεν υπάρχει υποκείμενο να ασχοληθεί. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, απλά εντάξει, τι να πούμε τώρα. Είναι μια, ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο αυτό, α το μην το πιάσουμε γιατί θα. Ε, Γι' αυτό παρότι δεν νομίζουμε ότι αποτελούν λύσεις αυτές οι τακτικές και αυτές οι πρακτικές Δηλαδή το να πάμε αυτή τη στιγμή μετά από όλα αυτά που λέμε θα διαρωτά το, το κάποιος ας πούμε Ένας, ένας ακροατής, ρε παιδιά οκ, okay, Για δεν μαζευόμαστε να πάμε να κάνουμε μια προσφυγή στην, σε, Με, με ό,τι έχουμε πρόσφορο, να μαζέψουμε δικ, δικηγόρους ε, ξέρω εγώ, κάποιοι δικαστέ, εν πάση περιπτώσει, θα είναι με το μέρο μα, έστω χαμηλή, κάποιοι εισαγγελεί, να πάμε να κάνουμε μια μεγάλη αγωγή, προσφυγή για εσκάτη προδοσία, να την καταγγείλουμε, να κάνουμε κάτι λοιπόν. Ε, ή, εν πάση περιπτώσει, να πάμε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούμε αυτά που είναι. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι και τέτοια έχουν γίνει. Και από εμά και από το ΕΠΑΜ, αλλά και από άλλε συλλογικότητε και από απλού πολίτε. Και μια τρακοσαριά μηνύσει έκρεμουν Πάνω από 40 περιπτώσει τη χάτη προδοσία έχουν κατατεθεί στην Βουλή. Πολλέ, πολύ λίγο Πάρα το... πολύ, λοιπόν, δεν είναι έτσι. Ε, Ναι. Βεβαίω, ναι. Αν έχουμε ακροατή εδώ, με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Ναι, ναι. Απλά να ολοκληρώσω, αν μα ακούει και ο ακροατή, να ολοκληρώσω ότι επίση το, το ΕΠΑΜ ε, αυτή την περίοδο. Ε, καταθέτει σε μια σειρά από πρεσβείες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες όλα Όλες τις εκθέσεις οι οποίες έχουν ε, γραφτεί και έχουν κατατεθεί ε, στην δημόσια σφαίρα, στη διεθνή σφαίρα και μιλάνε για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών, ατομικών, συλλογικών των πάντων ε, εργασιακών των πάντων. Ε, γίνεται ε, μία, ε, ένα σάρωμα σε όλες τι πρεσβείες με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με πολύ συγκεκριμένα ε, ε, εκθέσεις α, τις οποίες τις έχει ε, συντάξει πλέον το ίδιο το ΕΠΑΜ και με τους ανθρώπους των διεθνών σχέσεων και συγκεκριμένα τον κύριο Χρυσανθόπουλο μια σειρά και μια σειρά άλλους συναγωνιστές υπάρχουν ραντεβού στις πρεσβείες όπου, κατα... όπου, κατατίθονται αυτά τουλάχιστον, τουλάχιστον να μην μπουν ότι δεν τα ξέρανε. Έτσι, ό, ό, όχι, μ, όχι μόνο, δεν είναι μόνο εκθέσει, είναι και αναφορά και διατάξεων ναι, 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 ναι. τι οποίε έχουν παραβιάσει γιατί πρέπει να επισημανθούν και αυτέ οι διατάξει διότι ε, φέρουν και ποινικέ ευθύνε και αστικέ ευθύνε. Να ξέρουν ότι δεν θα αργήσουμε που θα του εγκαλέσουμε και στην ποινική δικαιοσύνη όλα αυτά τα μεγάλα αφεντικά να δώσουν λόγο και με αγωγές για τη ζημία την οποία υπέστη η Ελλάς. Έτσι, λοιπόν, έτσι, για να μην για αφήσουμε τον ακροατή να περιμένει όμω, αν είναι ακόμα στον αέρα. Ναι, ναι, ναι εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ελάτε, σα ακούμε. Ναι, γεια σα, γεια σα. Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλου, σε όλη την Ερτόπεν. Επίση. Ε, ε, έμαθα ότι η κυβέρνηση πήρε τα σύσταση, μηχανήματα τη Ερτόπεν, mm. τα μηχανήματα τη Ερτόπεν και αυτό είναι μια πολύ στενάχωρη κίνηση που έκανε. Ναι. Και μπορώ να το χαρακτηρίσω ω φάουλ τη κυβέρνηση αυτό που έκανε από την Ερτόπεν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για την ένα πολύ σοβαρό φάουλ από μια κυβέρνηση που θέλει να λέγεται αριστερή. Ε, θα προχωρήσω και θα πω κάτι άλλο. Όπω το λέτε, είναι θέλει όχι, να συμπληρώσω κάτι. Θέλει ναι. να λέγεται και κυβέρνηση, ενώ δεν είναι. Έτσι, ναι, λοιπόν, σωστό. εγώ θα δώσω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να θυμώσουν στιγμή mm. το 62% του ελληνικού λαού που είπε όχι. Ό,τι και να κάνουν. Τα εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να θυμωθούν. Και χωρίς δημοκρατία δεν υπάρχει κράτος. Δεν υφίσταται κράτος. Το Σύνταγμα είναι αυτό το οποίο δίνει τα δικαιώματα στον πολίτη. Χωρίς Σύνταγμα και χωρίς δημοκρατία δεν υφίσταται κράτος. Δεν υπάρχει κράτος. Ακριβώς έτσι το λέτε. εγώ θα πω κάτι άλλο για το, για το ζήτημα του ΟΗΕ. Και θέλω να συμπληρώσω, κύριε, για αυτό που λέτε τον ΟΙΕ. Ναι. Ότι στελέχοι του ΟΗΕ, στελέχοι μέσα από τον Πώς η χώρα δεν έχει καταφύγει στον οργανισμό Έτσι. για να γίνει αυτή η υπολοιπόθητη διαγραφή του χρέους Έτσι. ώστε να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων. Έχετε, Ήδη μέσα από έχετε τον ΙΕ. Ίδιοι άνθρωποι το ΙΕ. Το γνωρίζουμε αγαπητέ φίλε, το γνωρίζουμε. Εδώ μην πάτε μακριά, θα ε, ε, περιμένουμε όχι, εσείς δεν περιμένετε, απλά το καταγγέλλετε και καλά κάνετε, αλλά ε, για τον κόσμο το λέω περιμένουμε να να έκανε κάτι τέτοιο η Ελληνική κυβέρνηση στον ΟΗΕ. εδώ στο πρόσφατο ψήφισμα ε, κατα ε, πώς το λένε καταγγελίας του ναζιστικού ε, ε, τη, το, ε, της, ναζιστικής περίοδου ας πούμε και την καταδίκη του ναζισμού ε, δεν, δεν, ψήφισε, δεν πήρε μέρος στην ψηφοφορία όπως έχω μάθει δεν ξέρω αν Ακριβώς αν... σε δύο ψηφοφορίες αν δεν κάνω λάθος Ε, τι ψάχνετε τι, να, είναι, να βρείτε τώρα Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ε. δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό Γιατί, γιατί είναι εδώ αγαπητέ, αγαπητέ μου έτσι, και προδότες, προδότες. γι' Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα <laughs> Αν νομίζουν ότι δεν έχουν τα μην το πω τίποτα παραπάνω. Ναι, Έχουν το σθένο να κάνουν αυτά που πρέπει τότε α κάνουν δημοψηφίσματα να ρωτάνε το λαό. Αλλά όχι δημοψηφίσματα μουφα, δημοψηφίσματα καθαρά. Όπω τώρα θα έπρεπε το πολιτικό σύστημα και ο Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πω οποιοδήποτε κόμμα είναι πάνω στην εξουσία, να κάνει δημοψήφισμα αν ο κόσμο θέλει το ευρώ, αν ο κόσμο θέλει μνημόνια ή όχι. Αυτό πρέπει να είναι το ερώτημα. Γιατί ευρώ και μνημόνια είναι το ίδιο και το αυτό. Το ευρώ στηρίζει τα μνημόνια και τα μνημόνια στηρίζουν το ευρώ με την Ελλάδα. Έτσι. Ένα καθαρό δημοψήφισμα χρειάζεται η Ελλάδα αν θέλουμε το, 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 μνημόνιο και το ευρώ ή όχι. Γιατί λοιπόν το πολιτικό σύστημα δεν το κάνει αυτό το δημοψήφισμα. Ε, δεν υπάρχει. Μα δεν... το πούμε. να πούμε εμεί σαν κυρίαρχη χώρα και σαν κυρίαρχο λαό τι θέλουμε. Θα το πούμε, αυτό να πούμε το αγαπη, αγαπητέ να φίλε. Να και να παρακαλέ, τον ένα και τον άλλο να κάνει μια διαγραφή του χρέου που ποτέ δεν έκανε να γίνει. Αγαπητέ φίλε, και α... μένουνε, περιμένουνε ποιου να κάνουν διαγραφή από, από το Από ποιον, από το Ρέγκλιν. Αργά ή γρήγορα, αργά ή γρήγορα η γρηγορα η κατάσταση θα οδηγήσει το λαό μα στο να το απαιτήσει αυτό ή να το διεκδικήσει με τον τρόπο που αυτό θα αποφασίσει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αυτό κάνουν το λαό, αυτό κάνουν δυστυχώ. Παραμυθιάζει το λαό με ένα, μια παραμυθένια διαγραφή του χρέου. Ενώ υπάρχει ο ΙΕ, ο οποίο εκεί πέρα μπορεί να πάνε και να γίνει διαγραφή Άς... του χρέου. Και εγώ θα τελειώσω και δεν θέλω να τελειώσω. Έτσι, αυτό πρέπει να τελειώσουμε κι εμεί. ότι, ότι ε, ε, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν 6,5 χρόνια μέσα στην Ελλάδα. Εντάξει. Έτσι. Το συνδικαλισμό, ο οποίο αντιπροσωπεύει τα θέλω του λαού, τι κάνει, Έτσι, τι εντάξει κάνει, Ανοίγεται τόσα πολλά κεφάλαια. Εγώ θα σα αφήσω, ναι, να αφήσω, 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 αφήσω να τα πείτε. <laughs> Γιατί δεν κάνουν ενωσύ οι Γιατί δεν κάνουν ενωσύ οι και να κατέβουν να κάνουν ε, ε, απεργία διερκία. Γενική διαπεργία διαρκείας. Αυτό είναι το όπλο που δεν μπορεί να κρατήσει καμία κυβέρνηση όταν είναι λάθο. Αυτό είναι το όπλο που ρίχνει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ωραία, η θα... γενική απεργία διαρκεία. Σα ευχαριστώ. Τώρα είναι πολύ μεγάλη ευθύνη στου δικαστέ, κύριοι. Έχουν, έχουν. έχουν, έχουν. Εί είμαι, είμαι απόλυτα σύμφωνο μαζί σα. Έχουν. Απλά έχουν καλό θα σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ναι, καλά. Έχει μείνει λιγότερο από ένα λεπτό για να κλείσουμε. Ε, μία μικρή αποφώνηση... Δέκα δευτερόλεπτα, Αντώνη. Όλοι όρθιοι, όλοι στα όπλα. Μην το πάρουμε σε απόλυτο βαθμό. Ναι, ναι, Αν χρειαστεί θα τα πάρουμε, αλλά προ το παρόν να το πάρουμε σε στο επαγρύπνηση. βαθμό, πούμε. Λέγονται. Σε επαγρύπνηση. Σε επαγρύπνηση όπλα, και, να και να καταλάβουμε τι σημαίνει, τι εννοώ. Και Όλοι μπροστά για να τους ανατρέψουμε Δεν υπάρχει άλλος τρόπος Πρέπει να συσπηρωθούμε όλοι για να τους ανατρέψουμε Εμείς ξέρουμε το τι θα κάνουμε μετά Το έχουμε προβλέψει Το έχουμε μελετήσει Το έχουμε βγάλει στην επιφάνεια Το έχουμε τεκμηριώσει Απόλυτα Δεν πρέπει να φοβόμαστε Πρέπει να το αποφασίσουμε γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να σωθούμε Ελάτε να πάμε όλοι μαζί Ωραία. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ήταν η εκπομπή Πολιτική Διάλογη. Στα μικρόφωνα ο Αντώνης ο Παπαντονίου και ο Θέμη Συμβουλόπουλο. Να έχετε μια καλή εβδομάδα και μια καλή συνέχεια τη ημέρα. Σας ευχαριστώ ξανά τον Γιάννη τον Γεια σα. Καλό απόγευμα. Η ώρα είναι δύο. Ert open. Ert open. Το ανοιχτό Ερτόπεν, η καθαρή φωνή. Ερτόπεν, στους 106,7. Το δικό σου ραδιόφωνο.